Έχασε τα τελευταία 4 παιχνίδια, αλλά είπαμε ότι έπαιξε σχεδόν γεμάτο 90 λεπτά, 86 λεπτά κόντρα στον Εθνικό. Ο Τιάγκο Γκόμες άνοιξε πολύ την μπάλα, ο Κωνσταντινίδης τον έκοψε, αλλά ξανακέρδισε ο Παπουλής. Δημιουργεί έτσι ένα πρόβλημα στην Ομόνια, η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να το αντιλαμβάνεται, αν θέλει, και να το διαβάζει και να κάνει το δικό της παιχνίδι. Εδώ ο Φυλακτού πέρασε για τον Κωνσταντινίδη. Τον κλείνει ο Ρομπέρς, γύρισε την μπάλα πίσω. Φυλακτού στον Φλωρέσκου, πιέστηκε, βρήκε στην ντέρμπι με διάθεση τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά για τις δύο ομάδες. Κωνσταντινίδης, να τον κλείσει ο Παπουλής, η πάσα του για τον Φυλακτού. Φλωρέσκου με την μία, ενώ Λευκοί χάνουν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Φυλακτού για τον Κωνσταντινίδη, κάνει κίνηση ο Σέριδαν, ρίχνει την μπάλα μπροστά, τρέχει με τον Ρομπέρς. Πορτογάλος για τον Παπουλή και πάλι, θέλει να βρει τον Μάγκλιτσα, βγάζει άμυνα η Ομόνια με Καρλίτος και ο Ρομπέρς επιστρέφει. Μικρή σύσκεψη με τον βοηθό του, γιατί όντως προσπαθεί να δει πώς αντιμετωπίσει κάποια πράγματα που βλέπει σε αυτό το πρώτο τέταρτο, τα οποία έχουν δώσει στον Απόλλωνα και αυτό το γκολ. Ο Βάλε, συνέχεια στο παιχνίδι, ο Μάγκλιτσα κατέβασε πίσω στον Γκόμες, Παπουλής, ο Σακέτη, Βινίσιους, ήδη απέναντι τον Τιάγκο Γκόμες που ζήτησε μπάλα. Κεφαλιά του Γκόμες πήγε σαν αντίπαλο και τώρα η Ομόνια με Κωνσταντινίδη δεν μπορεί να βρει τον Κλέιτον. Παπουλής, Σακέτη και Γκόμες. Πορτογάλος για τον Μάγκλιτσα και πάλι, που παίρνει ένα ακόμη φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Ο Σακέτη, μπάλα εξωστρακίστηκε και κατέληξε στον Γκόμες. Τα Σίλβα μείνει στα πόδια του παρά το μαρκάρισμα του Κωνσταντινίδη. Μόνια θέλει με το τρέξιμο να καλύψει όλα τα κενά. Και ο Απόλλωνας ομολογουμένως τρέχει πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε όλες τις γραμμές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και ο Μάγκλιτσα, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει τρέξει περισσότερο από δύο Σακέτη. Πιέζεται και χάνει την μπάλα. Σακέτη για τον Σαρδινέρο, τα κουνάκι για τον Μάγκλιτσα. Το σούτ αδύναμο. Ο Απόλλωνας είναι πολύ πιο πίσω στις πιέσεις του. Αυτό για την Ομόνια είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται, ό,τι ακριβώς θέλει η Ομόνια. Το είχαμε πει και στο pre-game, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, θα δούμε εδώ τον Σέριδαν όμως. Η ομάδα φέτος που θέλει αυτούς τους χώρους για να μπορέσει να λειτουργήσει και να κάνει και να βγάλει το καλό, ας πούμε, πρόσωπο των παιχτών της. Μάλιστα. Πάντως η Ομόνια επιλέγει ένα πλάνο με μακρινές μπαλιές στους παίκτες της που ακροβολίζονται για να βγει μπροστά, παρακάμπτοντας κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξη από τον άξονα. Καντελάρης δεν μπορούσε να βρει τον Φλωρέσκου, κέρδισε ο Απόλλωνας. Σαρδινέρο όμως έχασε. Ο Σέριδαν πρώτος στην μπάλα, πέρασε στον Κωνσταντινίδη. Η σέντρα του περνάει παράλληλα αφού δεν πρόλαβε ο Χριστοφίταν. Από τον Κλέιτον δεν ήταν καλό. Λάθος και από τον Βάλε. Ενώ ο Πιέχ ετοιμάζεται για να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Προφανώς για να φρεσκάρει την επίθεση του Αυγουστή. Ρομπέρς πρώτου Σέριντάν. Ψάχνει τον Σέριντάν, κέρδισε την πρώτη κεφαλιά. Ο μακρινό Βινίσιο στη συνέχεια. Ο Φλωρέσκου επαναφέρει. Λάθος από τον Πέδρο. Μπάλα στον Φλωρέσκου. Άνοιγμα για τον Κωνσταντινίδη. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά χωρίς δύναμη από τον Χριστοφίδη που ήταν πολύ πλάγια στον Βάλε. Και εδώ η σέντρα στην περιοχή. Ο Βίντρα απομάκρυνε. Κωνσταντινίδης με τον Ντεβρίσε. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Την μπάλα κόντραρε στο πρόσωπο ή στο κορμί του Ντεβρίσε. Γρήγορα ο Κωνσταντινίδης στον Όρσουλιτς και πάλι για τον Κωνσταντινίδη. Πιέζει ψηλά ο Αλμπά. Χριστοδούλου τώρα. Ναι, Αντρέα, συνεχίζεις. Τουρέ και πάλι για τον Ρουμάνο. Τον Φλωρέσκου, ο οποίος βρίσκει τον Κωνσταντινίδη. Κλέιτον ξέφυγε από τον Κέζο. Κλέιτον διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας. Για τον Κωνσταντινίδη θα γίνει σέντρα στην περιοχή. Ο Τουρέ προσπαθεί να κοντρολάρει. Ο Μπάουμαν, ο Κλέιτον τώρα στον Ντάρμπισα. Τουρέ
Από εκεί στον Κωνσταντινίδη. Ξέφυγε ο Κωνσταντινίδης. Πέρασε και πάσα στον Τουρέ, από εκεί στον Φλωρέσκου. Ο Βίντρα στον Χριστοδούλου. Από εκεί η μπάλα στον Νόρσουλιτς. Πιέζει ψηλά τώρα ο Ερμής. Κωνσταντινίδης, Τουρέ. Κωνσταντινίδης, η πάσα για τον Κλέη. Τον έβγαλαν με ψυχραιμία την μπάλα από την άμυνά τους οι πράσινοι. Για τον Μαρκάσα από τα δοκάρια, όπως είναι και ο Βίντρα στο αρχικό σχήμα, παίρνοντας τη θέση του Καρλίτος. Κλέιτον τώρα που ξεφεύγει, απομάκρυνε ο Χριστοφή. Είχε παίξει με ΑΕΚ και με ΑΕΛ, είχε περασπιστεί την αιστεία της Ομόνιας. Κωνσταντινίδης και ένα περίπου 20 λεπτό με την ΑΕΣ. Κωνσταντινίδης άλλαξε με τον Τουρέ, ανέβηκε, έστειλε την μπάλα στον Κλέιτον. Η πάσα για τον Σέριταν, ο Ιρλανδός στην περιοχή, το σουτ. 20 τον αριθμό. Μαρτίνιουκ, Ντεμέλο θα κερδίσει. Άλμπα, οι κόντρες εκεί, ο Άλμπα, ο Κωνσταντινίδης. Ο Αρτάμπε, όπως όπως, έκανε σωστά το κοντρόλ. Ο Μαρκάσα στον Όρσουλης και από εκεί στον Κωνσταντινίδη. Προσπαθεί και περνάει ανάμεσα από δύο. Κλέιτον τώρα, η πάσα είναι καλή για τον Ντάρμπισάιρ, η προσποίηση από τον Άγγλο. Η μπάλα κατέληξε στον Κλέιτον, από εκεί στον Τουρέ. Πάσα πολύ όμορφη για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης χαμηλά η σέντρα, Σέριταν κοντρολάρει, θέλει χώρο για σούτ. Τουρέ θα το επιχειρήσει ο Νουρεντινόσκι σε κόρνερ. Όχι, μπάλα δεν έχει βγει, έχει πάρει φάλτσα. Κωνσταντινίδης, νέα σέντρα, ο Σέριταν στην περιοχή. Θα προλάβει και θα απομακρύνει την μπάλα ο Σίτς. Πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Βρήκε τον Κλέιτον που είναι αμαρκάριστος. Η πάσα δεν ήταν καλή του γηπέδου. Σέντρα για τον Σέριταν. Προλάβει ο Ντεβρίσε. Η κόντρα πάνω στον Κωνσταντινίδη. Μπάλα είναι κατοχή για τον Ερμή. Φλωρέσκου. Πάσα για τον Νόρσουλιτς. Κυκλοφορεί μπάλα η Ομόνια. Τώρα για τον Κωνσταντινίδη. Έψαξε τον Ρουσά. Έχει μπροστά του τον Μαρτίνο Χριστοφύρ. Δεν τον είδε όμως ο Ρουσάς. Ντεβρίσε. Τώρα για τον Ντεμέλο. Προσπαθεί να περάσει από τον Κωνσταντινίδη. Πιέζει ο Ντεμέλο. Κωνσταντινίδης για τον Φλωρέσκου. Με τον Αρτάμπε. Το φάουλ από τον Αρτάμπε. Με τον Φλωρέσκου να εκτελεί. Έλα, Αντρία, ναι. Φαίνεται κάτι να αλλάζει τακτικά για την Ομόνια με την είσοδο του φυλακτού στο παιχνίδι. Αυτός κινείται αριστερά μπροστά στον Φλωρέσκο. Μαρκάσα πήγε δεξιά. Κλέιτον. Φλωρέσκου έβαλε. Θα διώξει και τώρα. Μαρτίνιουκ. Κωνσταντινίδης. Παίρνει μπάλα για τους πράσινους. Τώρα για τον φυλακτού. Κατελάρης. Και ο Καρλίτος έδωσε στον Όρσουλιτς ένα κεντρικό δίδυμο που τα πήγε περίφημα στον αγώνα με την ΑΕΚ και το διατήρησε ο Τζον Κάρβερ. Κατοχή μπάλας και πάλι για την Ομόνια. Ραχήν Τουρέ στον Σίλβα Κλέιτον. Κωνσταντινίδης με αντίπαλο τον Φορτούνα. Ο Τουρέ θα μπει στην περιοχή της ΑΕΛ. Θα τον προλάβει ο Σουάρες. Έκανε λάθος στη συνέχεια. Ο Κωνσταντινίδης στη σέντρα, ο Σέρις δεν μπορεί να απομακρύνει. Η λύση δόθηκε από τον Σόουζα. Έδιο Παπαρένα, Γεωργιάδης. Κατάφερε να περάσει και να γυρίσει την μπάλα απέναντι, όμως έκλεισε πολύ σωστά ο Κωνσταντινίδης. Έτσι εξπρές. Σουάρες. Κωνσταντινίδης. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, κατέληξε στον Φλωρέσκου, από εκεί στον Μαρκάσα. Χριστοφή, έχετε βοήθεια από τον Κωνσταντινίδη. Χριστοφή τώρα έδωσε την πάσα, η σέντρα τον Ελλαδί και ο Κλέιτον θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Ήταν μόνος εντελώς όταν έκανε το σούτ, η μπάλα πέρασε. Τουρέ. Και πάλι για τον Βραζιλιάνο ανεβαίνει ο Κωνσταντινίδης. Με μία για τον Χριστοφή, άλλαξαν την μπάλα οι δυο τους, το γύρισμα και κόρνερ. Από την παρέμβαση του ΤΕΤΕ. Ναι, Ηλιά. Για τα στάδια που η έδρα παίζει πάντα ρόλο, ο αντίπαλος είναι νευρικός, θα πρέπει να περιμένουμε και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε γενικότερα για να δούμε πού θα πάει το παιχνίδι, γιατί ακόμα
Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Μόρσουλιτς για τον Τουρέ. Κωνσταντινίδης. Το 1-2 με τον Κλέιτον. Η πάση για τον Ντάρβιτς Άιαρ πάνω από το σημειάκι του Πέτρου. Εκτεθειμένος ο σκόση για τον Ακοράν. Τετέ. Θα πάει για την Ξέντρα. Η κόντρα από τον Κωνσταντινίδη και κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο 42. Ένα που άλλαξε το παιχνίδι για τον Γαρίδο. Ο Ισπανός. Πέρασε για τον Τετέ. Τον πιέζει ο Κωνσταντινίδης. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μωυσόφ. Θα ήταν την πρώτη φορά που δοκιμάσαν και τα πόδια τους εκτός περιοχής οι παίκτες της ΑΕΚ για να δοκιμάσουν τον μικρό. Δύο άστοχες τελικές είχε η ΑΕΚ στο πρώτο 45 λεπτό χωρίς να ανησυχήσει καμία εκ των δύο των Χριστοδούλου. Εδώ όμως η Ομόνια είναι μπροστά, ο Ντάρβιτς Άιαρ θέλει. Λαρένα. Ορτίθ. Σέντρα του, πολύ βαθιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κωνσταντινίδης έχει πάρει τα μέτρα και περνάει την μπάλα σε πλάγιο. Τώρα η αλλαγή. Κάνε λάθος, έδωσε την μπάλα στον Ακοράν. Θα ξανακερδίσει ο Τουρέ. Θα περάσει τον Κλέιτον. Κωνσταντινίδης. Πέφτοντας. Έδωσε στον Σέριντάν. Διαμαρτύρω τον Τσιμότζι. Αουρέλιο. Η πάσα του δεν ήταν καλή. Την κέρδισε εύκολα ο Λούκα Βίντρα. Κωνσταντινίδης. Βρίσκει πολύ όμορφα τον Δημήτρη τον Χριστοφή. Σέντρα στην περιοχή. Θα πελάρει για τον Τουρέ και από εκεί στον Όρσουλιτς. Όρσουλιτς πάσα για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει ανέβει. Συγκλίνει αυτός, θέλοντας να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του. Πέρασε την μπάλα στο αριστερό άκρο, στον Παντελιάδη. Από τον Κρίστις Αντρέου έψαξε τον Φελισιέ, κέρδισε όμως ο Τουρέ την μπάλα. Από εκεί στον Κωνσταντινίδη. Πάλι για Τουρέ. Ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα και, και ανεβαίνει στον Ντάρμπι Σάιερ και πάλι για τον Κωνσταντινίδη, για τον Ματ Ντάρμπι Σάιερ έξω από την περιοχή. Ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Έκοψαν όμως εκείνο για τον Σίλβα Κλέιτον, αυτός για τον Τουρέ και τώρα για τον Κατελάρη. Παίζουν γρήγορα οι της Ομόνιας. Τώρα για τον Κωνσταντινίδη. Από εκεί κάθετα για τον Τουρέ. Περιμένει ο Χριστοφή, δεν ήταν καλή η πάσα. Απομάκρυνε ο Σακελαρίου Κωνσταντινίδης στον Κατελάρη. Άλλαξε με Τουρέ. Κεφαλιά που έγινε από τον Κλέιτον, απομάκρυνε ο Ούρσουλιτς. Τώρα στον Τουρέ και από εκεί για τον Κωνσταντινίδη. Πάσα ψάχνοντας τον Ντάρμπι Σάιερ. Προσπάθησε να βγει από τα μαρκαρίσματα. Φάουλ που έγινε από τώρα θα καταλήξει στον Φυλακτού. Τώρα για τον Τουρέ Φυλακτού. Άφησε ο Χριστοφή πολύ έξυπνα για τον Κωνσταντινίδη. Σέντρα. Είναι σε θέση offside όμως ο Ντάρμπι Σάιερ. Σιέν για να κάνει το κοντρόλ. Χρησιμοποίησε και το χέρι. Κλέιτον πέρασε για τον Κωνσταντινίδη. Περιμένει ο Χριστοφή. Εκεί πάει η μπάλα. Και πάλι για τον Κωνσταντινίδη. Έτοιμος για τη σέντρα. Η προσποίηση. Το κόρνερ από την παρέμβαση του Φελισιέν. Ο αγώνας έρχεται κοντά σας. Βρήκε τρόπο. Έστειλε την μπάλα για τον Μαμίδη. Τώρα τον πιέζει ο Ντάρμπι Σάιερ. Μαμίδης ψάχνει τον Παγκαλό. Έκοψε ο Κωνσταντινίδης τώρα για τον Τουρέ. Με τον Φλωρέσκου αλλάζουν μπάλα. Ο Φλωρέσκου, ο Μαρκάσα και τώρα ο Τουρέ. Στον Κωνσταντινίδη που ανέβηκε. Έκανε την σέντρα. Πέρασε από τον Γιανακόπουλο. Το σούτ του Κλέιτον θα σώσει τελευταία στιγμή. Λέβης. Η σέντρα. Ο Θεοφίλου απομάκρυνε. Ο Φλωρέσκου, ο Τουρέ. Άλλαξαν την μπάλα οι δυο τους και τώρα ο Κωνσταντινίδης. Τον κλείνει ο Γιούσεφ. Ο Ελλαδίτης γύρισε την μπάλα πίσω στον Τουρέ. Και έχασε την ισορροπία του αρχικά. Κράτησε την μπάλα εντός. Η κόντρα εδώ ευνόησε τον Φλωρέσκου. Κωνσταντινίδης. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σέριντάν γύρισε, αλλά εκεί ήταν ο Θεοφίλου που έδιωξε. Το ερωτηματικό είναι κατά πόσο βρήκε η μπάλα στον Κυριάκου ή όχι. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Ο Κωνσταντινίδης ζητάει στον χώρο. Σέριντάν την παίρνει την μπάλα. Για να δούμε. Είναι πλάγια. Ο Θεοφίλου θα τον σταματήσει. Θα βγάλει για τον Παναγή. Ο Βίντρα πίσω στον Παναγή. Με την μία για τον Κωνσταντινίδη.
Τον έκλεισε ο Ευσταθίου, ωραίο το 1-2. Βγαίνει ο Λαδίτης. Γρήγορα κατεβάζει την μπάλα. Ψάχνει τον Σέριντα. Θα κόψει ο Θεοφίλου. Θα μαζέψει και πάλι ο Τουρέ. 4-4. Πάσα τώρα ψάχνοντας τον Κωνσταντινίδη. Στην περιοχή η σέντρα. Μπλοκάρει την μπάλα ο Κόπριβετς. Την σημερινή αναμέτρηση στο γήπεδο του Εθνικού. Πρώτες στιγμές για την Ομόνια με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη να βγάζει μια παλιά κλίστηση. Ο Κωνσταντινίδης, κεφαλιά από τον Σέριντον, εύκολα. Φλωρέσκου κάνει κίνηση, γύρισε για τον Κωνσταντινίδη. Προτού προλάβει να γίνει επικίνδυνος ο Κλιπιάνη. Τα κουνάκια από τον Κλέιτον, δεν βρίσκει τον Σέριντον. Μια αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Κλιπιάνη. Πέρασε ο Ρώσος τον Φλωρέσκου, θέλει να περάσει και τον Κωνσταντινίδη, προβολή του Ελαδίτη. Τσίμπησε μπάλα ο Ζελάγια. Η σέντρα που βγαίνει από τον... Αρχίζουν να μπαίνουν σιγά σιγά. Αφού περνούν τον εξονυχιστικό, λίγο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη από την αστυνομία των βάσεων εδώ στο Δασάκι. Ακόμα δεν θα τα καταφέρει, κρατάει πάντως ο Χατζηβασίλης, ο Ηλέδης. Πέρασε ο Χατζηβασίλης, επικίνδυνη κατάσταση στο γύρισμα, τεράστια ευκαιρία πάλι με τον Ζελάγια. Αυτός είναι που ουσιαστικά, ο οποίος πήρε εύκολη πρόκληση με δύο νίκες απέναντι στο προσφυγικό σωματείο. Κωνσταντινίδης, Φλωρέσκου, υποπίεση από δύο, από Κιπιάνη και Φιλίπποφ. Πλάγιο που είναι πάντως για την Ομόνια με τον Κωνσταντινίδη. Να δίνει πάλι για τον Ρουμάνο τον Φλωρέσκου. Πάλι ο Κωνσταντινίδης. Τώρα βγαίνει μια παλιά. Κεφαλιά αρχικά από τον Σπρα. Ο Κλέιτον δεν κάνει το κοντρόλ, αλλά θα προλάβει μπάλα. Αϊ πρώτος εκεί με Κωνσταντινίδη να έρχεται για βοήθεια. Η σέντρα του Ελαδίτη με φάλτσο κεφαλιά προς τον Σπρόξιμονε. Σπρόξιμο το... Έτσι ώστε να δούμε ακόμα καλύτερο παιχνίδι. Ορσουλίτς. Κωνσταντινίδης παίζει πολύ από τη δεξιά πλευρά η Ομόνια στην προσπάθειά της με τον Ελαδίτη αμυντικό. Προβολή του Φίλη, πάει πάλι ο Κωνσταντινίδης για να το εκτελέσει. Τώρα γίνεται αυτό με τον Σέριντον. Κωνσταντινίδης με τη μία η σέντρα. Κεφαλιά από τον Στόιτσεφ, νέα κεφαλιά από τον Κιπιάνη και νέο πλάγιο. Σέριντον. Πάλι πλάγιο, παραμένει εκεί το σκηνικό. Στο ίδιο σημείο ουσιαστικά. Η σέντρα από τον Ορς. Ζήτησε γρήγορα μπάλα, πήρε ο Αρέστη. Τώρα βγάζει μια παλιά. Ο Ορσουλίτς πρώτος στην μπάλα. Κωνσταντινίδης. Σύγχρωμα για τον Κατελάρη. Ο νεαρός. Ο Φιλίπποφ για να το εκτελέσει. Έφυγε ο Κιπιάνη. Ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο μαζί με τον Κωνσταντινίδη στις μονομαχίες. Ο Ενέσκου πέρασε ωραία. Η προβολή του Κωνσταντινίδη. Νέο πλάγιο για τον Εθνικό. Που επιμένει, κρατάει το σκηνικό κοντά στη δεκάδα με το παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης στο Γασιπί. Τρεις αλλαγές σε σχέση με τον Απόλλωνα. Κρέσιτς, Ορσουλίτς και Κατελάρη στα νέα πρόσωπα για τον Τζον Κάρβερ. Ενέσκου. Πάσα κοντινή, Κιπιάνη. Κράτησε μπάλα, ωραία μήνα από τον Κωνσταντινίδη, επιμένει και ο Κιπιάνη, πλάγιο που είναι για τον Εθνικό, από τα πόδια του Κωνσταντινίδη. Υπάρχει πολύ πάθος σε αρκετές προσωπικές μονομαχίες ανάμεσα στους παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι ένα από τα παρέχοντα εντύπωση κάτι έχουν δουλέψει στον Εθνικό σε αυτές τις εκτελέσεις φάουλ, γιατί πάει συνεχώς χαμηλά ο Κιπιάνη. Δεν κάνει παλιά σέντρα να εκμεταλλευτεί το ύψος των Στόιτσεφ, Κατσούνοφ και Κατσαράβα και κυνηγάει και παίρνει το χειροκρότημα από την κερκίδα του Εθνικού, πλάγιο που είναι για την Ομόνια. Πάντως με Κωνσταντινίδη για τον Κατελάρη. Πάλι ο Ελαδίτης μακριά, ωραία παλιά για τον Σέριντον. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Ιρλανδός. Έκλεψε ο Φίλης λίγο πιο πίσω για τον Κλέιτον. Από εκεί στον Φλωρέσκου. Κωνσταντινίδης, τρέχει ο Αρέστη, ο Μαρκάς αδυνατή, παλιά δεν κάνει κοντρόλ. Ο αρχηγός της Ομόνιας, Κιπιάνη, Ζελάγια, πρωταγωνιστής στις δύο ευκαιρίες του Εθνικού, ο Εμίλιο Ζελάγια. Κλέιτον. Και πάει αρκετά καλά θα έλεγα μέχρι τώρα με την εικόνα που έχει τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του στη συγκεκριμένη γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Κωνσταντινίδης, Φλωρέσκου, παίρνει ο Αρέστη. Κιπιάνη, κρατάει ο Ρώσος με πίεση από τον Ρουμάνο. Έρχεται ο Κωνσταντινίδης να κλέψει αρχικά. Ο Αρέστη να πάρει μπάλα. Κιπιάνη,
την κερκίδα τους. Δεν έχουν σταματήσει ουσιαστικά από το πρώτο λεπτό που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου. Μαρκάσα, ναι μεν πήρε μπάλα, θα περάσει από τον Κατσαράβα και θα κρατήσει μπάλα, περιμένει ο Κλέιτον, κρατάει όμως ο Κωνσταντινίδης, θέλει να συγκλίνει, βγάζει μια κάθετη για τον Μαρκάσα, άμυνα από τον Εθνικό με τον Ενέσκου, φάουλ του Μαρκάσα. Βρέθηκε κάτω ο Κατσαράβα στο μαρκάρισμα από τον Σοηλέδη, αν πρόλαβα να το κάνω, ήταν και ο Βίτρα, τώρα να δω ποιος είναι, αλλά να δούμε στο replay τι δείχνει, αν φαίνεται κάτι δηλαδή. Η σέντρα που βγαίνει, ο Σέριντα, η κεφαλιά, ο Μπογκαντίνοφ, ο Μαρκά. Και να αντιστρέψει τα δεδομένα. Εξαρτάται πλέον από τους παίχτες των δύο ομάδων πώς θα καθορίσουν τη συνέχεια της αναμέτρησης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το παιχνίδι είχε επαναρχίσει. Η Ομόνια με τον Κλέιτον. Η Ομόνια τώρα οφείλει, αν θέλει να κυνηγήσει τον γκολ της σοφάρισης και παράλληλα την πρόκριση. Τίποτα, επαναλαμβάνω, δεν έχει κρυθεί. Αν σκοράρει και ο Εθνικός, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Τριφύλλο. Ντάρμπι Σάιαρ, ο οποίος προσπάθησε. Να έχουν περισσότερη συνοχή, να είναι κοντά ο ένας τον άλλο. Για να μικραίνουν τα κενά σημεία και φυσικά να κλείνουν οι γραμμές, να μην έχει πρόσθετα προβλήματα από την ανέλυξη των παιχτών της Ομόνιας που μετά το γκολ του Εθνικού έχουν μαζικοποιηθεί. Κωνσταντινίδης βρήκε τον Σίλβα έξω από την περιοχή υπό την πίεση του Ενέσκου, κρατάει εδώ σε ύψος ο Φιλίπποφ. Τρέχει ο Κωνσταντινίδης, παίρνει μπάλα για την Ομόνια, Χριστοφή. Πάλι για τον Κωνσταντινίδη, ωραία τον βρήκε. Η σέντρα του τελευταίου, η κόντρα, κόρνερ για την Ομόνια. Ομόνια που παραμένει εδώ και πάρα πολύ ώρα κοντά στην περιοχή του Εθνικού, χωρίς να έχει βγάλει τη μεγάλη φάση. Από τον γκολ του Ζελάγια και μετά η Ομόνια έχει την κατοχή της μπάλας. Η σέντρα χαμηλά, ο Στόιτσεφ, ο Ενέσκου που γλίστρησε. Κέννιντι, ο οποίος παίζει σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Αυτό το ρόλο στο παιχνίδι με την ΑΕΛ είχε ο Στέλιος ο Δημητρίου και τα νότα του κάλυπτε ο Εντμάρ. Σήμερα ο αρχηγός της Δόξας είναι απόν λόγω τραυματισμού για πρώτη φορά. Για τον Δημητρίου θα κάνει μόνος του την κούρσα από τα αριστερά, έχει την ταχύτητα, ανακόπηκε ωστόσο σε πλάγιο από το τρέχον πρωτάθλημα. Καρλίτος. Κωνσταντινίδης θα κάνει και το γύρισμα, έκοψε ο Ρούντι παραχωρώντας πλάγιο, καθώς ο Κέννιντι ήταν μακτουρέ για τον Φλωρέσκου και αυτός τώρα στον Καρλίτος. Ένα από τα στοιχεία που χρειάζεται να βάλει η Ομόνια στο παιχνίδι της είναι η ταχύτητα και στις μεταβιβάσεις αλλά και στην κίνηση στον ανοιχτό χώρο. Σε δούς. Κλέιτον. Φλωρέσκου για τον Κωνσταντινίδη. Για μαρτυρίες από τους φίλους της Ομόνιας για χέρι. Συνεχίσει πάντως. Βίτρα. Κωνσταντινίδης. Το 1-2, να δούμε θα προλάβει να κάνει το γύρισμα. Έχει σηκώσει τη σημεία βοηθός, η μπάλα έχει περάσει εκτός του Ρε και τώρα ο Βίντρα. Κωνσταντινίδης. Θα βγάλει την σέντρα, έγινε η τελική. Αλλά νωρίτερα υπάρχει υπόδειξη Ρούντι και πάλι για τον Δημητρίου. Ήταν καλή παλιά του. Πέναντι στον Κωνσταντινίδη ο Δημητρίου θέλει να πατήσει περιοχή, κάνει τις τρύπες, ανακόπηκε από τον μπακ της Ομόνιας. Αυτά τα κλιματολογικά δεδομένα. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Κωνσταντινίδης πέρασε από τον Κέννιντι. Μπαλιά του για τον Κλέιτον. Περιμένει ο Βραζιλιάνος. Πέρασε υπέροχη πάσα για τον Ντάρμπι Σάρ. Ο Κέννιντι. Βγήκε η σέντρα. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Σέριντάν. Ενέσεις από τον Κορμπερά να γυρίζουν και οι εξτρέμ να βοηθούν στην άμυνα από τα πλάγια. Κωνσταντινίδης για τον Φλωρέσκου. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο και ζητήσει το λόγο ο Χρήστος Ανδρονίκου. Διπλή αλλαγή θα πραγματοποιήσει ο Τζον Καρβέρ. Έχει καλέσει στον πάγκο τον Κατελάρη. Τώρα θα γίνει αλλαγή και τον Δημήτρη Χριστοφή. Φάουλ από τον Ρούντι.